Από το Ηράκλειο ξεκινούν οι παραστάσεις του πρωτότυπου έργου «Οι σπόροι της Σμύρνης» που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του έτους Μικρασιατικού Ελληνισμού σε συνεργασία με τους Δήμους Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου και της ΠΕΔ. «Οι σπόροι της Σμύρνης» είναι ένα έργο το οποίο εδράζεται πάνω σε μια ιδιαίτερη περίοδο της ιστορίας μας, πολύ μαύρη δυστυχώς, αλλά που παρόλα αυτά έφερε μία σπορά από τον πολιτισμό της Ανατολής που ήταν στη Σμύρνη όταν ήρθε μέσα στην Ενδοχώρα και ως σμυρναίκο τραγούδι έγινε ρεμπέτικο, έγινε λαϊκό, έγινε έντεχνο, έγιναν συμφωνικά ακόμα. Λοιπόν, σε αυτή τη συναυλία που συμμετέχει η χοροδία μου, η φωνοδία, ο Νίκος Πλατήραχος έχει καταφέρει να κρατήσει το κουκούτσι, το κέντρο, την ουσία των τραγουδιών, όλων αυτών των εξαιρετικών τραγουδιών, και τα έχει προσαρμόσει, τα έχει μεταφέρει να τραγουδηθούν, να παιχτούν από τη Συμφωνική Ορχήστρα. Για το σχήμα το δικό μας είναι πολύ μεγάλη χαρά της σύμπραξης με έναν σημαντικό άνθρωπο της ελληνικής μουσικής. Έναν άνθρωπο με θητεία τόσο στη συμφωνική μουσική όσο και στο τραγούδι, με γνώση και πάρα πολλά ευγένεια. Μια πρωτότυπη σύνθεση που εδράζεται αρχικά τόσο σε τραγούδια και μουσικές της Σμύρνης, όσο και στη σπορά αυτών στην Ενδοχώρα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, στη μετεξέλιξή τους, δηλαδή στο ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι, έως και την κατάληξη σε αυτό που ευρέως ονομάζουμε έντεχνο τραγούδι, μιας διαδρομής περίπου 40 χρόνων. Για μας είναι σημαντική η συνεργασία αυτή, γιατί ουσιαστικά είναι ένα πρωτότυπο έργο που γράφτηκε στην Κρήτη με αρκετούς συντελεστές από το νησί. Είναι χαρά μας που γίνεται αυτό. Είναι μεγάλη τιμή για τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου που συμμετέχει σε αυτή την πρωτότυπη παράσταση. Ο Νίκος Πλατήραρχος έχει λοιπόν όλη τη μουσική παιδεία αλλά και την εκπαίδευση. Τα πολύτιμα κυβότια μνήμης τα οποία μετέφεραν οι Μικρασιάτες μας τα παρουσιάσει σε ένα σύγχρονο έργο με επαναπροσεγγίσεις. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συμμετέχει αυτός στην φετινή παραγωγή που διοργανώνει τις σπόροι της Σμύρνης. Μία εκδήλωση επετειακή για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Ευχόμαστε αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί και σας περιμένουμε όλες τις παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Κρήτη. Η παρουσία των Μικρασιατών τα τελευταία 100 χρόνια στην Ελλάδα άλλαξε την Ελλάδα. Άλλαξε την Κρήτη, άλλαξε όλους μας. Και η χρονιά αυτή, εκτός από μια χρονιά που τιμούμε όσους έφυγαν και τη μνήμη μιας καταστροφής, είναι ευκαιρία να θυμηθούμε όσα γέννησε αυτή η μετακίνηση του πληθυσμού. Στις παραστάσεις συμμετέχουν σημαντικές καλλιτεχνικές δυνάμεις του νησιού μας που συμπράττουν με σημαντικούς και καταξιωμένους δημιουργούς, ερμηνευτές και μουσικά σχήματα, αποδίδοντας συγχρόνως φορό τιμής στη Μικρά Ασία και τους ανθρώπους της.